Αναφορικά με το θέμα της ανάρτησης των δασικών χαρτών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και στην Περιφερειακή Ενότητα Φλωρίνας, θα ήθελαμε να πούμε ότι ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έχει βγει μια ανακοίνωση ήδη του Τεχνικού Μιλητηρίου μετά από αναλυτική διαδικασία και συναντήσεις εργασίας που κάναμε με τους αρμόδιους τεχνικούς, ιδιαίτερα τοπογράφους, αλλά και όσους είχαν ασχοληθεί με το ζήτημα του κτηματολογίου, όπου ζητάμε με πολύ απλά λόγια ότι πρέπει να ανακληθούν. Και αυτό γιατί με τη μορφή που είναι σήμερα θα υποστούν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία οι πολίτες και είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν. Θα πρέπει οι υπηρεσίες αλλά και γενικότερα το Υπουργείο να επιληφθεί επί του θέματος και γι' αυτό ζητείται η ανάκληση. Μάλιστα, μετά τη συνάντηση που είχαμε στην Αποκεντρωμένη, σήμερα μας ζήτησε και η Διεύθυνση Πολιτικής Γης για μια συνάντηση εργασίας όπου κάναμε. Ναι, πραγματικά υπάρχει το πρόβλημα, είναι διαπιστωμένο από όλους και προς τούτο πρέπει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο να επιληθεί, διότι δεν είναι μια απλή διοικητική διαδικασία, δεν είναι μια απλή ανακοίνωση, είναι ζήτημα ουσίας. Αφορά σχεδόν το σύνολο των πολιτών οι οποίοι θα κληθούν να δουν τις κατοικίες τους και πέρα από τον κόπο ή οτιδήποτε άλλο θα μπουν και σε μια απίστευτη ταλαιπωρία. Θεωρούμε ότι τόσο η Διεύθυνση Πολιτικής Γης, αλλά ευελπιστούμε και η αντίστοιχη Διεύθυνση Δασών, γιατί η Διεύθυνση Πολιτικής Γης ήδη μας το έχει αναφέρει, πιστεύουμε ότι θα προσπαθήσουν να δουν μια λύση προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά το θέμα που ανέκυψε από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα πολύ έντονο στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Καθημερινά γινόμαστε δέκτες προβλημάτων και ερωτημάτων πολιτών οι οποίοι μας εξιστορούν ζητήματα που έχουν προβλήματα με τις επιχειρηματικές εκτάσεις, είτε είναι αυτά διανομές είτε είναι αναδασμοί. Δηλαδή εκτάσεις αναδασμών ή επιχειρηματικών εκτάσεων κληροτεμαχίων διανομών σήμερα χαρακτηρίζονται ως δασικές. Δεν μπορούσε η Διεύθυνση Πολιτικής Γης να πιστοποιήσει την ορθότητα των διαγραμμάτων του Εθνικού Κτηματολογίου, διότι υπάρχουν σφάλματα. Είναι μελετητικά σφάλματα τα οποία δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Η διαφορά αυτών των πραγμάτων οδήγησε να υπάρχουν σήμερα πάρα πολλά από αυτά τα προβλήματα. Θα κάνουμε πρόταση στην πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Από τη στιγμή που έχει αναδειχθεί και έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα, η Διεύθυνση Δασών καταρχήν δεν έπρεπε να το έχει αναρτήσει, γιατί ήδη ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Από τη στιγμή που υπήρχε αυτό το πρόβλημα, ή έπρεπε να το λύσει οίκοθεν από μόνη της και όχι να ταλαιπωρήσει τον σεβαστό αριθμό των Ελλήνων πολιτών της περιοχής μας και να τους καλεί με παράπονα να έρθει να δώσει λύση στο ζήτημα. Από τη στιγμή που λόγω νομοθεσίας, δασικής νομοθεσίας, δεν μπορεί αυτό το πρόβλημα να το λύσει οίκοθεν η υπηρεσία, θεωρούμε σαν Διεύθυνση Πολιτικής Γης ότι πρέπει άμεσα να σταματήσει η ανάρτηση, να ανακληθεί, ούτως ώστε να διορθωθούν αυτά τα λάθη. Σε συνεργασία που είχαμε σήμερα με το Τεχνικό Επιμελητήριο, καλέσαμε το Τεχνικό Επιμελητήριο, συζητήσαμε τα πράγματα, είδαμε τους ορθοφωτοχάρτες του Εθνικού Κτηματολογίου, είδαμε αυτές τις παράλληλες μετατοπίσεις, είδαμε τις διαφορές που υπάρχουν και από τη στιγμή που δεν μπορούν αυτά να τεκμηριωθούν επιστημονικά, θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι ορθοφωτοχάρτες, οι δασικοί του 1940-45. Θα πρέπει δηλαδή οι γραμμές να τραβηχτούν λίγο προς τα πάνω, ούτως ώστε οι διοικητικές πράξεις που έδωσε η ελληνική πολιτεία, δηλαδή τον τίτλο κυριότητος του κάθε δικαιούχου, πρέπει να τον σεβαστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση, εφόσον δόθηκε τίτλος κυριότητας σε έναν Έλληνα πολίτη του 1930 μέχρι σήμερα, να αμφισβητείται ο χαρακτήρας αυτού του τεμαχίου. Δόθηκε ως αγρός, θα πρέπει να παραμείνει ως αγρός. Η διοίκηση θα πρέπει να κάνει τις δέουσες ενέργειες, ούτως ώστε αυτός ο τίτλος κυριότητας να παραμένει εν ισχύ. Άρα λοιπόν είμαστε στη διάθεση των δασικών υπηρεσιών σε ό,τι μας συζητηθεί να βοηθήσουμε, να συμπαρασταθούμε στην αναθεώρηση αυτών των πραγμάτων, ούτως ώστε να προκύψει προς όφελος των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.